Πόσες φορές σου έχουν παραπονεθεί εσένα για την εξυπηρέτηση σε κάποια δημόσια υπηρεσία? Εξαρτάται τώρα, μην τα βάζουμε όλα. Όχι σε όλες, λέω, σε κάποια. Όπως. Σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Όποια μπορεί να είναι αυτή. Όχι όποια μπορεί να είναι, όνομα. Εδώ έχουμε τώρα μία περίπτωση με παράπονα, πολλά παράπονα, ναι, για τον ΟΑΕΔ. Το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ο ΟΑΕΔ. Όχι. Κοίταξε, ότι δηλαδή... λειτουργεί, το θέμα είναι το πώς λειτουργεί, το πώς. Θέλω να πω ότι η είδηση δεν είναι. Εξυπηρετεί τον κόσμο. Ναι, είδηση... Αν εξυπηρετεί τον κόσμο. Αυτό. Η είδηση δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν παράπονα από τον ΟΑΕΔ. Είναι, mm-hmm. είναι πασιφανές ότι ο ΟΑΕΔ στοιχείο και ταλαιπωρεί όσους επιχειρούν mm-hmm. να συνεργαστούν μαζί του και κυρίως επιχειρήσεις και τα λοιπά, τους βγάζει το λάδι, τους βγάζει mm-hmm. αυτό είναι δεδομένο, είναι κάτι παραπάνω από βεβαιωμένο mm-hmm. έτσι, σε τοπικό επίπεδο είναι ένα πράγμα χειρότερο από το να είναι στον αυτόματο πιλότο ο ΟΑΕΔ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Ωστόσο έχουμε μια περίπτωση όμως σήμερα η οποία απευθύνθηκε σε εμάς, διότι είδε και απόειδε ότι 1,5 μήνα δεν εξυπηρετείται στον ΟΑΕΔ. Επίσης ανέφερε και για τη συμπεριφορά όχι και τα καλύτερα, θα έλεγα, σχόλια. Ωραία. Για να μην τα λέμε μόνοι μας, θα πάμε γι' αυτό να... την έχουμε και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, να μας τα πει καλύτερα και η ίδια, έτσι όπως τα έχει βιώσει mm-hmm. το τελευταίο είναι χρονικό διάστημα. Είναι η κυρία διάστημα. Μαρία Μονογιούδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πάμε να μας πείτε λίγο τώρα τι ακριβώς γίνεται με τον ΟΑΕΔ εδώ και ποια είναι τα παραπονά σας. Ναι. Έχουμε βιώσει εδώ και 1,5 μήνα ένα κολγοθά. Mm-hmm. Φανταστείτε, μιλάω τώρα για τον σύζυγό μου που είναι 17 μήνες άνεργος mm-hmm. και παλεύουμε για να μάθουμε είτε πληροφορίες για το αν βγήκαν τα αποτελέσματα, είτε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο εκεί στον ΟΑΕΔ για να μάθουμε τι έχει γίνει, πώς δεν δείχνει η αίσθησή μας μέσα, αν έχει προσληφθεί ο σύζυγός μου και αυτά. Mm-hmm. Σήμερα, μετά από 1,5 μήνα, πήρα τηλέφωνο, το έπιασε αυτό μπροστά. Ο Θεός να το κάνει, μόνο ο άνθρωπος δεν είναι για να δουλεύει στον ΟΑΕΔ, σε mm-hmm. καμία περίπτωση. Που είπα και του χρόνου Χριστός Ανέστη καλημέρα σας και αυτά. Μου είπε καλημέρα και του χρόνου Χριστός Ανέστη, λέω, μπορείτε να μιλήσετε με την κυρία Βοξάκη. Μου είπε, συγγνώμη, εσείς λέει πού ζείτε. Λέω, ορίστε. Λέει, πού ζείτε. Λέω, πάτε πρώτα στον κόσμο το δικό σου. Μου απάντησε ότι η κυρία Βοξάκη έχει φύγει από τον Νοέμβριο, ενώ την προηγούμενη ημέρα μου είχε πει ότι η κυρία Βοξάκη ήταν σε άδεια. Τέλος πάντων, το τηλέφωνο συνέχισα να του απευθύνω το λόγο και να του λέω ότι αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που αποκλείεται να μιλήσει αυτή την κυρία Βοξάκη, κάποιον στο πόδι της για τα προγράμματα, τα κοινοφέλους, mm-hmm. μου μίλησε με τον πιο άθλιο τρόπο. Φανταστείτε το τηλέφωνο που έπιασε ο άντρας μου και του είπε: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου δώσει κάποιον υπεύθυνο για τα προγράμματα. Έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον εκεί και μας είπε ότι δεν γίνει κανένας εκεί. Αυτό μας έλεγε από τον πρώτο μήνα μέχρι και σήμερα. Μετά του είπε ότι αν είσαι άντρα, του λέει θα σου λέει από εκεί και θα δω εάν είναι κάποιος εκεί, και του λέει αν είσαι άντρα, πέρασε από εδώ. Και όλα αυτά τώρα, επειδή εσείς θέλετε να ρωτήσετε τι γίνεται με την πληροφορία. Ναι. Επειδή θέλαμε να ζητήσουμε τι έχει γίνει με τις αιτήσεις, γιατί έχουμε μπει με τους κορυφούς μας στο ΝΟΑΕ mm-hmm. και η αίτησή μας ήταν που η επεξεργασία δεν έλεγε τίποτα, ενώ τα αποτελέσματα τα προσωρινά είχαν βγει. Και μιλάμε τώρα για εδώ και έχουν πει εδώ και μια εβδομάδα, και μην πω και παραπάνω, δεν ξέρω, περίπου εκεί μια εβδομάδα, και μας παιδεύει τώρα 1,5 μήνα. Και για άλλα θέματα. Και για άλλα θέματα έχω ξαναπάρει. Μάθει ο Θεός. Και με δουλεύει ότι δεν είναι κανένα. Και συγκεκριμένα μου απάντησα. Τι είναι εκεί ποτέ εσύ. Εσύ τι κάνεις εσύ καθαρίστρια και έχουμε. Και δεν είμαι η μόνη. Εδώ όλη η γειτονιά, όλοι οι ανθρώποι που μιλάμε τώρα για οικογένειες, που έχουν παιδιά, εγώ δεν έχω ανήκειο. Και εδώ στο Θεό, εγώ δουλεύω. Αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι πενταετία, διετία στην Αμερική, καταλαβαίνει την κατάσταση των οικογενειών τους mm-hmm. και να παίρνουμε τηλέφωνο και να μας μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαστε στην ίδια. Ναι.
Δεν έχει τα δικό. Ναι, και σας είπα, επειδή μιλήσαμε και μαζί νωρίτερα, ότι δεν είστε και οι μόνοι που λέτε, που κάνετε αυτά τα παράπονα. Εγώ τα έχω ακούσει από αρκετό κόσμο. Έχετε βρήκατε κάποια άκρη τώρα πάνω σε αυτό? Ναι, τέλει κατέληξε κάποιο. Δεν βρήκα πουθενά καμία άκρη. Εκείνο από το πρώτο μήνα μέχρι και σήμερα σα λέω, μα δεν είναι κανένα εκεί. Και του είπαμε, δεν είναι κανένα εκεί. Και τι σημαίνει το ΑΕΠ και έγινε εκείνο εκεί, τι είναι, καθαρίστρια εκεί μέσα. Σα μιλάω και μου μίλησε, που είμαι απόφοιτο λυκείου και αποκλείεται να είναι εκείνο στο μισό μου. Και μου μίλησε, λέει, να σκουπίδει. Ένιωσα σκουπίδι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι το ίδιο είχα. Ότι δεν υπάρχει κανένα στον ΟΑΕΠ. Και δεν θα με συνδέεται κανέναν. Να μπείτε, κυρία μου, με τους κωδικούς του ΟΑΕΣ και να δείτε. Εννοείται ότι είχα μπει με τους κωδικούς. Και εννοείται ότι δεν πήρα στα καλά που καθουμένου τηλέφωνο. Απλά θέλετε μία επιπλέον διευκρίνηση και βοήθεια, διότι βλέπετε ότι η αίτηση είναι υπεπεξεργασία. Λογικό πάντα, και επόμενο. Λογικό, ναι. Μόνο απέκτηνε στο σύντηγό μου ότι αν είσαι άντρα, πέρα από τη που λέει, θα έχω άτομο που είναι από εκεί. Δηλαδή, πραγματικά, θέλω να σα πω ένα ερώτημα. Το διευθυντή, γιατί αυτό είναι σαμποτάζ. Είναι σαμποτάζ προς τους πολίτες και είναι ντροπή. Γιατί από τα χρήματα των πολιτών ζουν εκεί. Ένα παράπονο να γίνει, ένα, έχουν ακολουθεί. Λοιπόν, ήθελα να δω, αυτά είναι γνώριμα στον διευθυντή του ΟΑΕ. Τα ξέρουν αυτά, έστω ένα φανταζόμενο εκεί στον ΟΑΕ. Η αλήθεια είναι ότι χρήζει μια απάντηση όλο αυτό. Ναι, ναι, αυτό το είναι αρκετά σοβαρό. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπομονή που και κουράγιο, τι να σας πούμε τώρα άλλο. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε. Ελπίζουμε να βρείτε την άκρη. Δημοσιοποίηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει, είναι η κατάσταση δεν. Παιδί μου τώρα. Και δεν είναι και λόγια αυτά να μιλάς σε έναν άνθρωπο που είναι να εξυπηρετήσει. Και δεν θέλω να πάω τώρα σε γενικότητες καθόλου. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ που έχεις μία επιχείρηση, αν εγώ γυρίσω κάποια στιγμή σε έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο και του πω άντε παράτα μας και με ενοχλείς και αν είσαι άντρας έλα εδώ, αν αύριο εγώ θα έχω δουλειά. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν θα έχω αύριο θέμα δουλειά. Είναι αν θα έχεις αύριο δουλειά ή ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Πουθενά, πλευρά του ΟΑΕΠ. Ισχύει. Πουθενά δεν επιτρέπεται, ούτε σε δημόσιο, ούτε σε ιδιωτικό. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι καμιά φορά και τα παράπονα δεν ακούγονται όλα. Προφανέστατα δεν ακούγονται, ναι, σύμφωνοι. Απλά θέλω να σου πω ότι όποιος έχει υπάρξει, εγώ μία φορά στο παρελθόν, ας πούμε, έχω χρειαστεί. Ωραία, και αυτό ήταν μέσω νομοθεσίας που σου επέβαλε ότι η επιχείρησή σου ως μέσο ενημέρωσης θα πρέπει να απασχολήσεις κάποιον από τον ΟΑΕΔ. Έχω να σου πω, ας πούμε, ότι σου επέβαλε να πάρεις από το Μητρό, δηλαδή του ΟΑΕΔ. Αλλά έχω να σου πω ότι δεν σου βγάζουν απλά την πίστη, όχι δεν σου απαντάνε. Όχι μπορεί να σε έχουν εβδομάδες και μήνες να περιμένεις. Όχι ότι τα περιβόητα προγράμματα επιδότησης των... Και αυτός ήταν και ο λόγος που είπα, φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, μία φορά είναι το να συνδιαλλαγεί κάποιος και να πει ότι κάνω πρόσληψη ατόμου μέσω ΟΑΕΔ με επιδότηση, ας πούμε. Ωραία. Όχι πρέπει να ξεχάσει ότι δεν υπάρχει επιδότηση. Ναι, ναι, ναι. Διότι μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια και 1,5 χρόνος και να μην δεις χρήματα. Τίποτα. Και να παίρνεις και να ξαναπαίζεις. Παιδιά, εδώ μιλάμε ότι έχετε πει το και το. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σου λέει, ξέρετε, η αίτησή σας είναι από εδώ, από εκεί και δεν έχουμε και... Μόλις όταν σου ζητήσουν όμως εσένα κάτι να στείλεις, να... Όταν σου ζητήσουν όμως, ναι, έχεις μέχρι την Τετάρτη θα το στείλεις, μέχρι την Τρίτη θα το στείλεις. Αλλιώς το ένα, αλλιώς το άλλο. Φέρονται, ας πούμε, σαν τέτοιο. Εντάξει, τώρα η κυρία έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή θα πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή και η διοίκηση του ΟΑΕΔ εδώ στοιχείο. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, δηλαδή οι καταγγελίες που έρχονται από επιχειρήσεις, οι καταγγελίες που έρχονται από ιδιώτες καθημερινά και δεν γίνονται στο φως της δημοσιότητας, ωραία, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σαν την κυρία Μονογιούδη που βγήκε προηγουμένως και είχε το θάρρος να βγει να καταγγείλει. Γιατί εμείς όταν θέλουμε βγάζουμε μια καταγγελία, ωραία, πες το όνομα μόνιμό σου και βγεις και καταγγείλε το, εμείς εδώ είμαστε, μπορείτε να βγείτε και να πείτε ό,τι θέλετε.
αλλά φέρετε και την ευθύνη αυτών που λέτε. Ωραία. Δεν είναι όλοι σαν την κυρία Μονογιούδη. Ναι, ωραία. Κάποιοι δεν το κάποιοι λένε. Κάποιοι απλά και... παίρνουν και λένε ότι ξέρετε κάτι το και... Αλλά αυτοί που παίρνουν και καταγγέλνουν πράγματα. Και... να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε, έτσι. Γιατί να πω έχει κι εγώ. Από περιπτώσεις. Τη δική μου την πλευρά έχει τύχει να σηκώσω τηλέφωνο να μου κάνουν παράπονα για χύψη, είτε δημόσια είτε και ιδιωτική ακόμα επιχείρηση. Και όταν ρωτήσω όνομα, να ξέρω εγώ τουλάχιστον με ποιον μιλάω, ρε παιδί μου. Γιατί έτσι. Λογικό δεν είναι. Όχι, δεν θέλω να πω γεια σας. Ωραία. Εντάξει, αυτά λοιπόν. Καλό είναι να υπάρχει το θάρρος. Επειδή της καλά κάνεις γνώμης. Και το λες και να το mm-hmm. λήξουμε εδώ το θέμα του ΟΕΔ και ελπίζουμε πραγματικά να βρεθεί λύση. Αλλά εάν κρατάτε κλειστά τα στόματα και δεν βγαίνετε να το καταγγείλετε επώνυμα, ωραία, δεν θα βρεθεί λύση. Αν δηλαδή όλοι όσοι έχουν πάρει για τον ΟΑΕΔ ήταν σαν την κυρία Μονογιούδη και έβγαιναν και τα έλεγαν ανοιχτά και έλεγαν πραγματικά το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί το πρόβλημα στον ΟΑΕΔ της Χίου υπάρχει, το ξέρουμε όλοι. Ναι, από ναι. τις επιχειρήσεις, τα καταστήματα κτλ. Μέχρι τους ιδιώτες που αναζητούν εργασία κτλ. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξεκάθαρα υπάρχει. Ωραία, μην το βάζουμε κάτω από το χαλί. Να βγούμε και να απαντήσουν οι κύριοι του ΟΑΕΔ για ποιο λόγο συμβαίνει mm-hmm. το Α, το Β, το Γ, το Δ. Ωραία. Αυτά. Κοιτάξτε, σε ανθρώπους έτσι άνεργους επίσης που ψάχνουν δουλειά, που ψάχνουν προγράμματα. Ναι, δεν μπορείς να μιλάς τώρα έτσι. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Λίγη ευαισθησία κιόλας. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα με τον ΟΑΕΔ και θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε το τι ακριβώς γίνεται. Να πούμε και